άδικος τελικά. Και τα λέει αυτά ποιος, ο άνθρωπος που προεκλογικά είχε σημαία την κατάργηση και την αντισυνταγματικότητα του έθνου. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για τα 100 δις ευρώ που φόρτωσε την κοινωνία και τους πολίτες με την περίφραση για διαπραγμάτευση. Δεν είπε τίποτα για την περικοπή των δύο μισθών, των δύο συντάξεων, την περικοπή των φορολόγων που έφερε το τέταρτο κατάδικο μνημόνιο. Δεν είπε τίποτα για την ποινιά των 360 ευρώ μισθού, αυτός που προσκόταν 751. Δεν είπε τίποτα για τα 185 ευρώ σύνταξης που επιφυλάσσει στους νέους συνταξιούχους. Απέναντι σε αυτή την πρόχειρη και πολύ ατυχή μεταμφίεση του κ. Τσίπρα, εμείς έχουμε τον λόγο αλήθειας του κ. Μητσοτάκη και για τον λόγο αυτό βρισκόμαστε πολιτική κλιμάκη αυτό το Σαββατοκύριακο, 17 κλιμάκια σε 15 νομούς, προκειμένου να επικοινωνήσουμε τον διάλογο που έχουμε με την κοινωνία 2,5 πλέον χρόνια τώρα από τη θέση της αντιπολίτευσης, με τους παραγωγικούς φορείς, με την Ελλάδα που παράγει, που δουλεύει και μορφή. Και προκειμένου να υπενθυμίσουμε τη συμφωνία αλήθειας του κ. Μητσοτάκη, που πολύ κοστολογημένα, ρεαλιστικά και πραγματικά εκφράστηκε στο βήμα της περσινής διεθνούς εκθέσεως, το όραμα του κ. Μητσοτάκη για την Ελλάδα που αξίζουμε και για την οποία ελπίζουμε και το οργανωμένο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας που βασίζεται στο τρίπτυχο λιγότερη φόρη, λιγότερο κράτος και λειτουργικό κράτος για νέο άνοιγμα στο κλιμάκιο. Ο λόγος που το κλιμάκιο του τομέα αγροτικής ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας περιοδεύει από χθες το νομό Ημαρτίας και σήμερα στο νομό σας, με την συμμετοχή βεβαίως σήμερα του τομεάρχη αρμόδιου για την υποδοχή διπλωματία του κ. Κεντρίκογλου, καταδεικνύει πραγματικά το έμπρακτο και ουσιαστικό ενδιαφέρον της Νέας Δημοκρατίας για τον πρωτογενή τομέα. Οι δεσμεύσεις, οι ρεαλιστικές, κοστολογημένες, μετρημένες του Προέδρου μας εκφράστηκαν πέρσι από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα, η κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24 στο 13, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ κακότεχνα, ετεροχρονισμένα, άτεχνα το υιοθέτησε. Η μείωση μεσοσταθμική της φορολογίας από το 29 στο 20% που αφορά και τους αγρότες και βεβαίως τώρα η μείωση του εισαγωγικού συντελεστή από το 22 στο 9% σε ό,τι αφορά μισθωτούς αγρότες και αξιούχους, μεσοσταθμική μείωση του έμφυα. Θα θυμάστε από το από τις περσινές δεσμεύσεις, εμείς να πούμε ότι οραματιζόμαστε ένα νέο μοντέλο αγροτικής επιχειρηματικότητας με τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων που αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, 2,5 χρόνια μετά, λινάζουν στα σιρτάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναξιοποίητα και στερούνται από την πραγματική οικονομία. Οραματιζόμαστε ισχυρούς, ανταγωνιστικούς, επαγγελματίες αγρότες, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, συνεργατικά σχήματα και με αυτή τη λογική, αυτό το μοντέλο, θα χτίσουμε ξανά τον πρωτογενή τομέα που περιμένουμε να ανακάμψει και να ανατάξει το σύνολο της εθνικής οικονομίας.